αυτός είναι ο μικρός Άσια Κίνγκ. Ο πεντάχρονος από τη Βρετανία απήχθη από τους γονείς του από νοσοκομείο του Southampton, στο οποίο νοσηλευόταν μετά από επέμβαση στον εγκέφαλο για αφαίρεση όγκου. Οι αρχές θεωρούν πως εάν το παιδί δεν εντοπιστεί γρήγορα, η ζωή του κινδυνεύει άμεσα. Παρακαλούμε μεταφέρετε τον Άσια αμέσως στο κοντινότερο νοσοκομείο. Το πιο σημαντικό είναι ο Άσια να λάβει την απαραίτητη θεραπεία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι γονείς του μικρού, οι οποίοι ανήκουν στο θρησκευτικό δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, αφού πήραν το γιο τους από το νοσοκομείο, επιβιβάστηκαν με τα 6 αδέρφια τους σε ένα ferry boat και έφτασαν στο γαλλικό λιμάνι του Χερβούργου. Η ζωή του παιδιού, που βρίσκεται καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο και δεν μπορεί να επικοινωνήσει, εξαρτάται από έναν γαστρικό καθετήρα, η μπαταρία του οποίου όμως είναι θέμα χρόνου να αδειάσει. Είναι ζωτική σημασία να βρούμε τον Άσια σήμερα. Η Ιντερπόλ έχει σημάνει διεθνή συναγερμό για τον εντοπισμό του μικρού. Εκτός σύνορων και πάλι, μετά από ανθρωποκυνηγητό της Ιντερπόλ, εντοπίστηκε τελικά το άρρωστο αγόρι που είχε απαχθεί από τους γονείς του μέσα από νοσοκομείο της Βρετανίας. Το παιδί βρέθηκε τελικά στη Μάλαγα της Ισπανίας. Ο Άσια Κίνγκ, ο πεντάχρονος που πάσχει από καρκίνο στον εγκέφαλο και απήχθη από τους γονείς του, εντοπίστηκε στη Νότια Ισπανία και τώρα βρίσκεται σε νοσοκομείο της Μάλαγα, όπου λαμβάνει κανονικά τη θεραπεία του. Λίγη ώρα πριν, ο πατέρας του πεντάχρονου, Μπρεντ Κίνγκ, είχε βιντεοσκοπήσει ένα μήνυμα προς τις αρχές. So just please ask, call off this ridiculous chase. We're not neglecting our son, he's in perfectly good health. Speak to the nurses, they've seen him move as much as this. My son's smiling, he's happy, we're doing things as a family with him. We just want to be left in peace, he's very sick, I just want to get on and on with his treatment. And I'm not coming back to England. If I cannot give him the treatment I want. Σε αυτό το μήνυμα φαίνεται ο ίδιος να κρατά αγκαλιά το παιδί, το οποίο έχει τις αισθήσεις του, αλλά είναι φανερά εξαντλημένο. Φαίνεται και ένας αυτοσχέδιος ορός. Μετά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η Βρετανική αστυνομία σε συνεργασία με την Ιντερπόλ, εντοπίστηκε το αγοράκι και συνελήφθησαν οι γονείς σε ξενοδοχείο της περιοχής. Οι γονείς ισχυρίζονται τώρα ότι ενέργησαν κάτω από το καθεστώς απελπισίας, αφού ήθελαν να αλλάξει θεραπεία το παιδί. Για τις Βρετανικές αρχές ήταν ζωτική σημασία να βρεθεί το παιδί άμεσα, αφού τελείωνε η μπαταρία της ιατρικής συσκευής με τη βοήθεια της οποίας τρεφόταν. Στη Μάλαγα της Ισπανίας εντοπίστηκε το πεντάχρονο αγόρι που το είχαν πάρει οι γονείς του μέσα από το νοσοκομείο του Southampton στη Βρετανία, όπου νοσηλευόταν με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το παιδί πάσχει από καρκίνο και η αρπαγή του αποδόθηκε στις θρησκευτικές πεπιθήσεις των γονιών του, που είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αμέσως κινητοποιήθηκε η Ιντερπόλ μετά και την προειδοποίηση των γιατρών ότι κινδύνευε η ζωή του πεντάχρονου λόγω διακοπής της θεραπείας. Ο πατέρας και η μητέρα του κρατούνται, υποστηρίζουν ότι πήραν το παιδί γιατί το Βρετανικό Σύστημα Υγείας δεν τους ενέκρινε την αγωγή που πιστεύουν ότι πρέπει να πάρει το παιδί τους. Υποκράτηση από τις Ισπανικές αρχές παραμένουν οι δύο Βρετανοί που απήγαγαν τον πεντάχρονο γιο τους, καθώς αντιτίθενται στην έκδοσή τους στη Βρετανία.
ο μικρός Άσια πάσχει από καρκίνο στην εγκέφαλο. Οι γονείς, μάρτυρες του Ιεχωβά, υποστηρίζουν πως το Βρετανικό Σύστημα Υγείας δεν του παρέχει την απαραίτητη θεραπεία.